και της κυρίας Υπουργού και της κυρίας Γενικού και του κυρίου Γενικού μας εδώ και του αγαπημένου του κυρίου Μπαρελιάκου, του βουλευτή Πιερίας. Σήμερα θα συζητήσουμε ορισμένα θέματα που έχουν σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό και με την οικονομία. Σε ό,τι αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό, να σας πω ότι ήδη η περιοχή μας, η Δυτική Μακεδονία, όπως γνωρίζετε, εσείς τουλάχιστον οι τοπικοί εκπρόσωποι των μέσων μαζικής επικοινωνίας, βρίσκεται συνεχώς στην πρωτοπορία. Θυμίζω ότι πολλές αλλαγές που έγιναν στην αυτοδιοίκηση ξεκίνησαν από τη Δυτική Μακεδονία και κυρίως από τον νομό Κοζάνης. Επομένως, και στα θέματα αυτά, οι άνθρωποι μας, τα στελέχη μας, έχουν δουλέψει σημαντικά και παράλληλα με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, ετοιμάζουμε κάποια συστήματα διαχείρισης σε ό,τι αφορούν τόσο τη τοποθεσία, όσο και στην αναβάθμιση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Και θα παρουσιάσουμε μερικές σκέψεις μας στην κυρία Υπουργό. Ταυτόχρονα έχουμε συζητήσει μία σκέψη την οποία έχουμε, η οποία στην ουσία συγκλίνει στο εξής. Η Δυτική Μακεδονία, λόγω έλλειψης και του ανθρώπινου δυναμικού που είπατε νωρίτερα και σας απάντησε η Υπουργός, παρουσιάζει πραγματικά δυσκολίες στην προώθηση του αναπτυξιακού της έργου. Όμως, οι ίδιοι υπάλληλοι, τους οποίους τιμούμε ασφαλώς και για τις ικανότητες και για το ήθος τους, οι ίδιοι υπάλληλοι καλούνται πλέον να προσφέρουν έργο, να υλοποιήσουν και το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, με τους ίδιους ανθρώπους που έχουμε δυσκολίες, θα έχουν την πρόκληση να ασχοληθούν και να προσφέρουν έργο και στα πλαίσια της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Αυτό είναι σχετικά δύσκολο να γίνει και έχω πει την κυρία Υπουργό ότι θα της δώσουμε μία έκθεση σκοπιμότητας που στην ουσία θα λέει ότι όταν μέχρι τώρα είχαμε αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, επιτελούσαμε αυτό το αναπτυξιακό έργο. Τώρα το νέο αναπτυξιακό έργο που καλείται η περιοχή να αντιμετωπίσει για την επόμενη πενταετία με πιο ανθρώπινο δυναμικό θα μπορούσε ίσως να το κάνει και θα αξιολογηθεί εάν αυτή η προσπάθεια μπορεί να έχει ίσως μια θετική έτσι, ανταπόκριση, εάν αυτό το επιτρέπουν οι κανόνες λειτουργίας του ελληνικού δημοσίου. Κατά τα άλλα, είχαμε πράγματι παραγωγικές συναντήσεις στο πλαίσιο.